η επόμενη σειρά των μοριακών τεστ, στα οποία πρόκειται να υποβληθούν οι εργαζόμενοι και οι ωφελούμενοι. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ότι η διασπορά του ιού στο Ίδρυμα Νεομάρτης Γεώργιος έχει περιοριστεί. Τη Δευτέρα το βράδυ επιβεβαιώθηκαν δύο ακόμη κρούσματα σε εργαζόμενους, οι οποίοι από την παραμονή του χρόνου βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων σε εργαζόμενους και ωφελούμενους είναι 14. Εκτιμάται ωστόσο ότι πιθανότατα η διασπορά εντός της δομής έχει ελεγχθεί. Η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Υπήρου, Μαρία Τσολάκη, μιλώντας στο Ιωάννινα TV, επανέλαβε πως η απορία παραμένει για το ποιος μπορεί να είναι ο ασθενής μηδέν. Στάθηκε κυρίως όμως στο ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθούν επαρκείς απαντήσεις σε μια δομή τέτοιας φύσης, στην οποία είναι αυτονόητο πως οι οδηγίες δεν μπορούν να τηρηθούν από τους ωφελούμενους, αλλά ουσιαστικά μόνο από τους εργαζόμενους. Έχουν ήδη απομονωθεί συγκεκριμένοι άνθρωποι. Απλώς διενεργούμε τα μοριακά τεστ στα πλαίσια και των οδηγιών του ΕΟΔΗ και στο πρωτόκολλο που αυτό επιβάλλει. Έχουμε ενημερώσει για όλα και τον ΕΟΔΗ και την περιφέρεια. Οι χνηλατήσεις κάνουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί αντιλαμβάνεστε το γεγονός ότι ενώσισαν οι 8 ωφελούμενοι μας ταυτοχρόνως και ήταν αρνητικοί όλοι υπάλληλοι μας, μας δημιούργησε σαν κέντρο μία απορία από πού προήρθε, αντιλαμβάνεστε. Και αυτό βασικά διερευνούμε πολύ συστηματικά αυτή την περίοδο. Είναι πλέον ένα μεγάλο διάστημα και φαίνεται ότι όσον αφορά τους ωφελούμενους, λογικά και καλώς εχόντων των πραγμάτων, πρέπει πάντα να το λέμε αυτό, γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν ιό ο οποίος είναι πολύ δύσκολο στην αντιμετώπιση του, κύριε Παπαδόπουλε, και σε πιο έμπειρες δομές, δηλαδή στα νοσοκομεία, έχει συμβεί δηλαδή παντού. Ναι. Όσο μάλλον σε ένα ΜΕΑ. Ήταν πολύ δύσκολοι 8 μήνες, τα μέτρα ήταν πάρα πολύ αυστηρά τους 8 μήνες και βγήκαμε πολύ αλόβητοι σχεδόν. Mm-hmm. Και την τελευταία μέρα του χρόνου μας επιφύλασε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Δεν ήμασταν θεροβάμονες. Γνωρίζαμε ότι θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή και σε εμάς. Είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι μας, είναι 100 άνθρωποι που κινούνται στην κοινωνία. Το περίεργο και το παράδοξο, ξαναλέω, ήταν αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι στα πρώτα μοριακά τεστ, καθολικά οι υπάλληλοι μας ήταν αρνητικοί και αρχίζουν να θετικοποιούνται μέρες μετά, που μπορεί να είναι και επιμόλυνση από τις δύσκολες μέρες που είχαν ήδη ενώμολυνθεί οι ωφελούμενοι. Το ψάχνουμε, έχουμε πολύ στενή συνεργασία με τον διοικητή του Χατζικώστα, με τον κύριο Δερνεμέζη και με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Κατσακιώρη, οι οποίοι μας έχουν προσφέρει απίστευτη βοήθεια σε ό,τι ζητήσαμε. Το καλό επίσης είναι ότι μέχρι στιγμής είναι καλά οι άνθρωποι μας. Δηλαδή, κύριε Παπαδόπουλε, οι γιατροί και οι γνώστες το γνωρίζουν αυτό, δηλαδή μας το λένε ξεκάθαρα. Οι πιο δύσκολες δομές στη διαχείριση είναι τα ΜΕΑ. Γιατί καταρχήν δεν μπορούν να τηρηθούν τα μέτρα μεταξύ των ωφελούμενων, οι οποίοι δεν έχουν καθόλου μέτρα. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη μαζί σας. Περάσαμε 8 μήνες διαχείρισης COVID, πολύ δύσκολους. Οπότε το έχουμε ζήσει το κέντρο καθημερινά και έχουμε δει. Προσπαθούσαμε κάθε στιγμή, καταλάβατε, να βρούμε τι είναι αυτό που ακόμα πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε, γιατί ακριβώς άνθρωποι που είναι κινητικοί και με νοητική στέρηση και κάνουν μεταξύ τους, έχουν επαφή ελεύθερη, ενώ καταλαβαίνετε, μέσα σε ένα κοινό χώρο, αυτοί που πρέπει αυστηρά να προσέχουν φυσικά είναι οι εργαζόμενοι, και το οποίο αποδείχθηκε ότι μέχρι σήμερα είχε καλώς, γιατί οι ίδιοι μεταξύ τους, εάν και εφόσον ένας μολύνονταν, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το περιορίσεις και να τους προστατεύσεις. Δεν αντιλαμβάνονται την τήρηση των μέτρων. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει στους πολλοί κόσμους, ούτε είναι κατάκητοι, ούτως ώστε να πεις ότι δεν θα το μεταφέρουν κάπου αλλού. Είναι πραγματικά περιστατικά πάρα πολύ δύσκολα στη διαχείριση. Θεωρώ ότι όλους αυτούς τους μήνες έκαναν πραγματικά τεράστια προσπάθεια πάλι και τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά. Μας έτυχε αυτό, το οποίο και αυτό όμως μέσα στη ζωή είναι και ήταν μια πιθανότητα που δεν μπορούσαμε να την αποκλείσουμε, και το διαχειριζόμαστε τόσο ώστε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο αποτέλεσμα.